Ακούσαμε χθες τον Καλάθη να λέει ότι ο χρόνος του στην εθνική ομάδα τελειώνει. Έχεις μιλήσει σχετικά και εσύ για το συγκεκριμένο θέμα στο παρελθόν, στο πρόσφατο και ακόμα πιο παλιά. Είναι κάτι που το σκέφτεσαι και θα ήθελα να μου πεις γενικότερα και ποιες είναι και οι εντυπώσεις σου και τα συναισθήματά σου από την νέα αποτυχημένη προσπάθεια της εθνικής. Κοίτα, την εθνική σαν ομάδα, σαν άβρα, σαν ενέργεια που εισπράττουμε από τον κόσμο είναι κάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Η εθνική είναι που έχει βγάλει τον κόσμο έξω στον δρόμο και έχει πανηγυρίσει ο κόσμος και έχει έρθει κοντά στο μπάσκετ. Είναι κάτι το οποίο είναι κάτι διαφορετικό, εκπροσωπείς τη χώρα σου και σου αρέσει πάρα πολύ να το κάνεις και πολύ περήφανος το κάνεις. Σίγουρα για όλο ένα καλοκαίρι αποτύχαμε και δεν πετύχαμε αυτό που πραγματικά θέλαμε. Είναι κρίμα γιατί είναι μια ομάδα που δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί με τόσο πολύ ταλέντο. Μια ομάδα που θεωρώ ότι ήμασταν πλήρες όλες τις θέσεις και τελικά σε ένα παγκόσμιο το οποίο ήταν των εκπλήξεων δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτό που θέλαμε. Σίγουρα μας αφήνει ένα άσχημο συνέστημα, αλλά εντάξει, για όλα υπάρχει κάποιος λόγος, για όλα αυτά υπάρχει μια εξήγηση, όλοι έχουν ένα μερίδιο ευθύνη στο συγκεκριμένο κομμάτι και μακάρι τον χρόνο στην Ολυμπιάδα να καταφέρει η ομάδα να περάσει και να φέρει μια διάκριση που τόσο πολύ το θέλει και το επιθυμεί ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που είπες για τον Καλάθη, εντάξει, το γνώριζα και εγώ προσωπικά. Επειδή σίγουρα θα πας την κουβέντα και σε μένα, εγώ δεν γνωρίζω ακόμα. Δεν μ' αρέσει απλά να κάθομαι να λέω ότι σταματάω, γιατί μπορεί να έρθει έτσι η δυνατότητα και να ίσως να μπορώ να προσφέρω άλλη μια χρονιά. Θέλω να το αφήσω να δώσω την κατάσταση του χρόνου, αν η ομάδα με θέλει, αν είμαι ξεκούραστος, άμα πώς θα πάει το πρόγραμμα, αν έχω την υγεία μου. Ξέρεις, χρόνος με χρόνο πάρα πολλά αλλάζουν, οπότε θέλω να... Κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που ουσιαστικά μου προέκυψε από το ξεκίνημα της προηγούμενης απάντησής σου. Επειδή είπες ότι η εθνική ομάδα ήταν αυτή η οποία έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους, γενικώς το συνέστημα και η άβρα που έχει βγάλει και σε εσάς τους παίκτες αλλά και σε όλο τον κόσμο είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και είναι μια κινητήριος δύναμη. Επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα, νιώθεις ότι πλέον η εθνική ομάδα έχει μπει σε μια διαδικασία διχασμού ή ακόμα νιώθεις και εισπράττεις εσύ σαν διεθνής παίκτης ότι είμαστε όλοι μαζί όταν παίζει η εθνική ομάδα? Κοίτα, δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι η εθνική ομάδα εκπροσωπεί. Είμαστε 12 παίκτες και ένα τεχνικό επιτελείο που εκπροσωπούμε τη χώρα. Όλοι μαζί είμαστε αγαπημένοι και πάμε για το καλύτερο δυνατό. Τώρα, αν υπάρχει μια μερίδα η οποία το βλέπει έτσι, θεωρώ ότι αυτή η μερίδα απευθύνεται στη μειονότητα. Ο περισσότερος κόσμος τη βλέπει την εθνική και χαίρεται να τη βλέπει και το εισπράξαμε όλο αυτό το πράγμα. Τι γεύση σου άφησε η εθνική ομάδα και η προσπάθεια που ξεκίνησε γενικώς με μεγάλες προσδοκίες η φετινή? Σίγουρα μεγάλη πίκρα, μεγάλη στεναχώρια. Όχι γιατί ήταν δεδομένο ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι, απλά γιατί θεωρώ ότι είχαμε ένα καλό υλικό, το οποίο απλά την κατάλληλη στιγμή δεν έβγαλε στο παρκέ αυτό που μπορούσε πραγματικά να βγάλει. Εσύ δεν έχεις παίξει στους Ολυμπιακούς αγωνές. Φαντάζομαι θα έχεις ακούσει διηγήσεις από μεγαλύτερους συμπαίκτες σου και γενικότερα είναι μια τεράστια γιορτή, ίσως η μεγαλύτερη του αθλητισμού, που φαντάζομαι στο μυαλό του κάθε παίκτη είναι κάτι που θέλει να ζήσει στην ζωή του. Γενικώς θεωρείς ότι είμαστε κοντά στο να επανέλθουμε σε αυτό το επίπεδο? Όλα είναι σχετικά, δηλαδή θεωρώ, όπως είπα και πριν, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα, συμβαίνει όλα τα χρόνια σε κάθε άθλημα. Τι θέλω να πω, ότι ας πάρουμε παράδειγμα τη δική μας εθνική ομάδα. Υπήρξε μια περίοδος το 87, τελείωσε αυτή, ήρθε η περίοδος το 2005, τελείωσε αυτή, ήρθε η περίοδος το 2009. Βασικά αυτό ήταν μια συνέχεια, αν μπορείς να πεις. Μια πενταετία. Τώρα υπάρχει αυτή η συνέχεια. Θέλω να πω ότι οι φουρνιές παιχτών, να το πω έτσι, αλλάζουν και κάθε χρονιά κάποια ομάδα θα γίνεται πιο δυνατή. Βλέπουμε ομάδες, ας πούμε, που άλλες χρονιές είναι πιο δυνατές. Η Σερβία, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια έχει μια πάρα πολύ ανετική. Μόνο η Ισπανία θεωρώ ότι είναι σε ένα σταθερό επίπεδο. Η Γαλλία, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει. Πριν από τα τελευταία χρόνια, δηλαδή, αν θυμηθούμε λίγο τις περιόδους 10, 11, 12 και αυτή, όχι δεν ήταν καλή ομάδα, αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν στις επιτυχίες, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον. Θέλω να πω ότι όλο αυτό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι ένας κύκλος που πάντα συμβαίνει και γενικά στον αθλητισμό πάντα συμβαίνει.
Το έχουν πει πάρα πολύ και είναι κλισέ, το έχω πει και εγώ πιο παλιά, ότι κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Όλοι θέλουμε να πετύχουμε. Τη χώρα μας εκπροσωπούμε, τη σημαία μας, αλίμονο αν δεν θέλουμε να πετύχουμε και αν δεν θέλουμε το καλύτερο για τη χώρα μας. Αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν σου χαρίζεται και ό,τι κερδίζεις πρέπει να το κερδίζεις μέσα στο γήπεδο και να το διεκδικείς μέσα στο γήπεδο. Για μας η φετινή προσπάθεια δυστυχώς δεν ήταν αυτή που έπρεπε και είναι στενάχωρο, ξαναλέω, γιατί δεν ήμασταν εμείς στο επίπεδο που έπρεπε.